ιδιαίτεροι κανόνες που σήμερα είναι ανώφελοι. Η ανθρώπινη πρόοδος μετρείται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι νόμοι και οι κανόνες που από αρχαιότητα των χρόνων άκμασαν στους πιο προηγμένους πολιτισμούς ως μέσο διασφάλισης της συνύπαρξης και πολιτικής οργάνωσης της επικράτειας. Εκφώνηση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Λένε ότι πολλοί νόμοι δεν είναι λογικοί και αν γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, ίσως αυτό να είναι αλήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για μερικούς από τους περίεργους νόμους που ψηφίστηκαν από μονάρχες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ανά τους αιώνες. Ακολουθούν μερικοί από αυτοί. Ο αρχαίος ελληνικός ποινικός κώδικας δεν κρατούσε εχμαλό τους. Ο Δράκων ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εισήγαγε γραπτό ποινικό κώδικα στην αρχαία Ελλάδα και αποφάσισε ότι η τιμωρία σχεδόν για όλα είναι ο θάνατος. Θα μπορούσατε να εκτελεστείτε για οτιδήποτε παράνομο σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα του Δράκοντα. Είτε δολοφονούσατε κάποιον, είτε κλέβατε ένα λάχανο, η ποινή ήταν ίδια. Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε αποφασίσει να τιμωρήσει τόσα πολλά αδικήματα με θάνατο, απάντησε ότι όσον αφορά τον ίδιο, οι άνθρωποι άξιζαν να πεθάνουν ακόμα και για μικρά εγκλήματα. Ακόμη και ο θάνατος μπορεί να είναι ενάντια στον νόμο. Αν και φαίνεται μάλλον δύσκολο να επιβληθεί, υπήρξαν αρκετές χώρες ανά τους αιώνες που έκαναν το θάνατο παράνομο. Η παλαιότερη γνωστή περίπτωση αυτού συνέβη στο ελληνικό νησί της Δήλου τον 5ο αιώνα π.Χ. Το νησί θεωρούταν ιερό μέρος από τους αρχαίους Έλληνες τόσο πολύ που αποφασίστηκε ότι ολόκληρος ο τόπος χρειαζόταν εξαγνισμό για να γίνει κατάλληλος και κατάλληλος τόπος για τη λατρεία των θεών. Τον 6ο αιώνα π.Χ. όλα τα νεκρά σώματα σε τάφους μπροστά στον κεντρικό ναό του νησιού ανασκάφτηκαν και αφαιρέθηκαν. Αποφασίζοντας ότι αυτό δεν ήταν αρκετά καλό, το μαντίο των Δελφών αποφάσισε ότι όλα τα σώματα σε ολόκληρο το νησί πρέπει να φύγουν από εκεί. Επιπλέον, η ίδια η πράξη του θανάτου έγινε παράνομη όπως και ο τοκετός. Ο τσάρος που έκανε παράνομα τα γένια στη Ρωσία. Ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας ήταν ένας άνθρωπος που θαύμαζε πολύ τους πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, εισήγαγε στην αυλή του δυτικά στυλτισήματος, τη δυτική τέχνη και φιλοσοφία και τη δυτική αρχιτεκτονική, κυρίως στην πόλη που φέρει το όνομά του μέχρι σήμερα, την Αγία Πετρούπολη. Το άλλο πράγμα που παρατήρησε στις επισκέψεις του στη Δύση ήταν ότι τα γένια δεν ήταν πολύ δημοφιλή. Αντίθετα, η Ρωσία ήταν γεμάτη από αυτά, από τους πιο ταπεινούς αγρότες μέχρι τα ανώτερα μέλη της αυλής του είχαν γένια. Ό,τι και να κάνεις, μη μεθύσεις σε pub. Θα περίμενε κανείς ότι το μόνο μέρος όπου θα ήταν αποδεκτό κάποιος να γίνει χώμα στην Αγγλία είναι σε κάποια pub, αλλά αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει εδώ και πολύ καιρό. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του 1839 καθιστά αδίκημα για έναν ιδιοκτήτη pub να επιτρέπει τη μέθη ή την άτακτη συμπεριφορά στις εγκαταστάσεις του. Ο νόμος περί αδειών του 1872 ορίζει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται μεθυσμένο σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο χώρο υπόκειται σε ποινή. Η κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ προχώρησε ακόμη περισσότερο το 2003 καθιστώντας παράνομη την πώληση ποτών σε ένα μεθυσμένο άτομο. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.